τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Της ελληνικής οικονομίας που οι επόμενοι ομιλητές θα σας αναπτύξουν σήμερα. Δύο λόγια να πω. Θυμίζω λοιπόν αυτό που είπα, που είναι πάρα πολύ βασικό και κερδίζουμε αξιοπιστία, ότι παρά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ο προϋπολογισμός φέτος θα κλείσει μέσα στα όρια που έχει αποδεχθεί η Τρόικα. Η πρόοδος κυρίως που έχει επιτευχθεί από το 2010 μέχρι σήμερα προέρχεται κυρίως από την πλευρά των δαπανών και λιγότερο από την πλευρά των εσόδων. Από την πλευρά των δαπανών μέχρι το 2016 θέλουμε επίσης να τις μειώσουμε κι άλλο. Είναι αυτό το περίφημο πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, εάν πραγματικά επιτευχθεί αυτή η μείωση, η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες που έχουν το μικρότερο ποσοστό δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του προϊόντος της. Έχουμε μικρή δυστυχώς πρόοδο στον τομέα της φοροδιαφυγής, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα, αλλά επίσης, και αν εξαιρέσει κάποιος την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και ορισμένες μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν επιτευχθεί στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σε σχέση με το πρόγραμμα έχουμε μείνει σχετικά πίσω στις διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε πάρα πολύ, ούτως ώστε μέχρι το Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου να έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος και στον τομέα αυτό.